αντιδήμαρχε, κύριε πρόεδρο του ΠΑΟΔΑ, πρόεδρε της Ελλάδας, όλοι παριστάμενοι. Αγαπημένοι μας μουσικοί, μικροί και μεγάλοι, κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είμαστε πολύ χαρούμενοι απόψε που είστε εδώ και συγκινημένοι, γιατί όλοι μαζί οι μουσικοί, μικροί και μεγάλοι απόψε, μας κάνανε και μια πολύ ωραία πρόβα. Και ευχόμαστε τώρα, φιλοδοξούμε να κάνουμε πιο σπουδαία πράγματα αργότερα μέχρι το καλοκαίρι, εμφανίσεις στην πόλη. Και εύχομαι να έχουμε ένα χαρούμενο δημιουργικό 2016. Ευχαριστώ χρόνια πολλά, καλή χρονιά, υγεία ατομική και οικογενειακή. Πάντα με χαρά βρίσκομαι μεταξύ σας. Το έχουμε δηλώσει και εγώ και όλοι οι άνθρωποι που είναι κοντά μου ότι θεωρούμε τη φιλαρμονική την ταυτότητα του Ελληνικολάου, τουλάχιστον στα πολιτιστικά, και γι' αυτό και προσπαθούμε στο βαθμό που είναι δυνατό με τις σημερινές συνθήκες να βοηθήσουμε και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε, όχι γιατί για κανένα άλλο λόγο, αλλά γιατί το οφείλουμε στην πόλη, το οφείλουμε σε εσάς, στους παλιούς και στους νέους. Είναι σημαντικό που υπάρχει τόσο πολύ νέο φυτώριο και ελπίζουμε αρκετά από αυτά τα παιδιά στη συνέχεια όταν θα γίνουν φοιτητές να μην ξεχάσουν τούτο εδώ το πράγμα, να μην ξεχάσουν ότι είναι δικό τους και μόνο έτσι όπως το βλέπουν οι παλιοί, μόνο έτσι θα συνεχίσει να υπάρχει. Ελπίζουμε να σας βλέπουμε πιο συχνά και μέσα στην πόλη που είναι εδώ ο αρχιμουσικός Μανώλη, με μικρές έτσι, μικροεκδηλώσεις, δεν χρειάζεται να είναι όλες μεγάλες και σοβαρές. Να μας βλέπει ο κόσμος, να μας συνηθίζει ότι ναι, η φιλαρμονική συνεχίζει να υπάρχει, συνεχίζει να λειτουργεί στον Άγιο Νικόλαο και ειδικά τα καλοκαίρια θα έλεγα ότι κάποια απογεύματα, κάποιες Κυριακές, έτσι, μια βόλτα μέσα στην πόλη. Αυτά τα απλά. Νομίζω ότι οι παλιότεροι όσοι ζήσαμε εκείνη την μπάντα από το Μάστρικτ μέσα στην πόλη, νομίζω ότι όλοι συνειδητοποίησαμε πόσο σημαντικό είναι αυτό το πράγμα. Και με τα νέα παιδιά και με τους παλιούς είναι σημαντικό το ότι οι παλιοί δεν αποφασίζουν να πούν μεγαλώσαμε και φύγαμε, αλλά είναι εδώ, άρα είναι νέοι ακόμα. Και τα νέα παιδιά μεγαλώσανε πριν την ώρα τους κοντά στους μεγάλους. Να ευχηθώ πολλές επιτυχίες και να δηλώσω και νομίζω ότι τώρα πια αυτό είναι θέση και όλου του Δήμου ανεξαρτήτως παρατάξεων, ότι ναι, βοηθάμε στο να πάει η φιλαρμονική ένα βήμα παραπάνω, γιατί είναι το καμάρι του Δήμου, το καμάρι της πόλης. Να είμαστε καλά όλοι. Που μας εμπιστεύτηκαν τα παιδιά τους και θέλω να τους πω το εξής, πολύ απλό, το οποίο το αντιμετωπίζω καθημερινά. Μην φορτώνετε πολύ τα παιδιά σας. Δεν υπάρχει χρόνος πια για τίποτα. Ψάχνω να βρω μισή ώρα για ένα παιδί και να προσπαθήσω να το κάνω να μάθει πιο γρήγορα. Δεν μπορεί να έρχει αυτή την επιβάρυνση, να έχουν αυτή την επιβάρυνση στα παιδιά. Δηλαδή, το βλέπω αδιανόητο. Και προσπαθούμε να κάνουμε τη δουλειά μας μέσα σε τέτοιου είδους συνθήκες. Δηλαδή, ας είναι ευλογημένοι γονείς που κάνουν 2 ή 3 πράγματα στα παιδιά τους, και όχι 13. Αυτό ήθελα να σας πω. Μακάρι να μην τα επιβαρύνετε πολύ, έτσι ώστε να μπορέσω να τα επιβαρύνω εγώ. Να έχουν χρόνο να παίζουν και τα κοπέλια. Ακριβώς. Λοιπόν, να είστε καλά, σας εύχομαι και του χρόνου με υγεία. Και ελπίζω τα παιδιά του χρόνου να είμαστε σε μια πολύ καλύτερη κατάσταση από ό,τι είμαστε φέτος και να έχουμε και καινούργια παιδιά τα οποία θα ακολουθήσουν και θα συνεχιστεί ο κύκλος της ζωής αυτής. Θέλω να είμαστε καλά. Δώσε κομμάτι το κακόπι τώρα. Είναι